και κύριοι συνάδελφοι. Τόλμησε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τόλμησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τα κάναμε όχι για τους εαυτούς μας, αλλά για την πατρίδα. Τώρα όμως είναι η ώρα να συνεργαστούμε. Με καλή προαίρεση και με αίσθημα εθνικής ευθύνης, κάτι που, όπως έχω πει, είναι βαθιά πίστη μου. Πάει για προσωπική μου αρχή. Επιδίωξα αυτή τη συνεργασία πάντα στη ζωή μου. Να γεφυρώνουμε τις διαφορές μας μέσα από το διάλογο, την προσπάθεια. Μίλησα για συνεργασία προεκλογικά. Μίλησα συνεχώς για την ανάγκη εθνικής συστράτευσης μετεκλογικά. Επιδίωξα ακόμα και κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας τον Ιούνιο, δείχνοντας ότι το τελευταίο που με νοιάζει είναι η καρέκλα. Το έχω πει, το ξαναλέω, το έχω πει εδώ, το λέω στο εξωτερικό. Δεν με ενδιαφέρει εάν εγώ δεν ξαναεκλεγώ. Η τότε προσπάθεια δεν αποδόθηκε. Δεν θα μπω στην φιλολογία του γιατί. Όμως έφτασε η ώρα να κάνουμε μια νέα προσπάθεια. Καλόπιστα, καλόπιστα και καλοπροαίρετα. Πάνω σε μια βάση που θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη. Και αν, αγαπητοί συνάδελφοι, με τις πράξεις μου μπορώ να συμβάλλω, δεν θα διστάσω στιγμή να κάνω αυτό που πρέπει. Ποτέ μου δεν είδα την πολιτική ως επάγγελμα. Αν βρίσκομαι εδώ είναι γιατί πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω στο κοινό καλό. Στο σύνολο της πατρίδας μας, στον συνάνθρωπό μου, ακόμα και όταν δεν το βλέπει και μου κάνει και κριτική. Και με τις πράξεις μου θέλω να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Ελπίζω να συμβολήσουν αυτές οι πράξεις μου μια διαφορετική εικόνα και κουλτούρα στην πολιτική μας ζωή. Στον πολιτικό κόσμο της χώρας. Στα μίντια, αλλά και για τον πολίτη της χώρας. Ότι ναι, και ο πολιτικός, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι πρωθυπουργός, κοιτά πρώτα το συμφέρον του τόπου. Είναι Έλληνας που πονάει τον τόπο. Ότι η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα δεν είναι κοινική. Υπάρχει πίστη, υπάρχουν αξίες που ο καθένας μας κουβαλά. Ότι τελικά αυτό που είναι δύναμη είναι να υπηρετεί κανείς τις αξίες του. Ενώ είναι αδυναμία η δήθεν καπατσοσύνη και ίντριγα στην πολιτική ζωή. Με τις πράξεις μου θέλω να συμβολήσω ότι ναι, μπορούμε και θυσίες να κάνουμε για το γενικό καλό. Ο καθένας μας να βγει από τον ιδιωτικό του χώρο και να βρεθούμε στον κοινό μας χώρο, στις πλατείες, στις γειτονιές, μαζί και πάλι για το κοινό καλό. Αν βοηθήσω στο να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ναι, είναι μια συλλογική πατριωτική μας υποχρέωση, υποχρέωση αλληλεγγύης να πληρώνουμε τους φόρους. Αν με τις πράξεις μου δώσω ένα μήνυμα ότι δεν είμαστε μεταξύ μας εχθροί, ότι μπορούμε να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον χωρίς μίσος, χωρίς πόλωση, ακόμα και με αλληλεγγύη και αγάπη. Αν με τις πράξεις μου μπορώ να στείλω ένα μήνυμα ότι η χώρα αυτή αξίζει. Αξίζει να μην την εγκαταλείπουμε. Η νέα γενιά να μην φεύγει στο εξωτερικό, να καθίσει, να παλέψει, να βοηθήσει, να την αλλάξει. Αν μπορώ να πείσω με τις πράξεις μου ότι αντί να υπηρετήσουμε την βία, μπορούμε να υπηρετήσουμε αξίες. Ότι πέρα από την εξουσία υπάρχει η αξία, η στάση ζωής, η ανθρωπιά, η συμμετοχή και η δημοκρατία. Τότε θα έχω κάνει την μεγαλύτερη προσφορά στον τόπο στα 30 τόσα χρόνια της πολιτικής μου ζωής. Και θέλω να κατανοήσετε την ειλικρίνεια των προθέσεών. Παιχνίδια δεν παίζω. Το κόστος το πολιτικό το ανέλαβα, τις ευθύνες μου και τις αναλαμβάνω. Και η παράδοση της οικογένειάς μου δεν θα μου επέτρεπε τίποτα διαφορετικό. Από τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον γέρο της Δημοκρατίας, κληρονόμησα μόνο ένα ρολόι. Τίποτα άλλο. Από τον πατέρα μου, τον Ανδρέα Παπανδρέου, κληρονόμησα ρητά στη Διαθήκη του το όνομά του. Τίποτε άλλο. Αυτός όμως είναι πολύ μεγαλύτερος πλούτος
από βίλες και χρήματα. Γιατί αυτές είναι παραδόσεις που τιμώ και θα τιμώ. Είναι παραδόσεις αγώνων για την πατρίδα, για τη δημοκρατία, για την κοινωνική απελευθέρωση και δικαιοσύνη. Και αυτή η παράδοση μου δίνει δύναμη. Με βοηθά να αποφασίζω μακριά από την προσωπική ματιά των δικών μου αδυναμιών, επιθυμιών ή και αιμονών. Έτσι θέλω να μιλήσω και να προχωρήσω και στα επόμενα βήματα. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται νυφαλιότητα. Το πώς διαχειριζόμαστε μια κρίση ή μια κυβέρνηση συνεργασιών μπορεί να ενισχύσει και πρέπει να ενισχύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς ή μπορεί απ' την άλλη να τραυματίσει τη δημοκρατία. Και έχουμε πολύ κακή εμπειρία από κινήσεις που τραυματίζουν την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Πρέπει να πάμε συγκροτημένα και ασχέτως των εξελίξεων πρέπει αύριο να συνεχίσει να κυβερνιέται η χώρα χωρίς στριγμούς. Και ελπίζω ότι με την καλή πίστη και την συμμετοχή όλων μας αυτό θα το πετύχουμε το συντομότερο δυνατό άμεσα. Ζητώ λοιπόν την ψήφο εμπιστοσύνης απόψε ώστε να διασφαλιστεί αυτή η ομαλή πορεία του τόπου. Μια πορεία χωρίς κανένα κενό εξουσίας, χωρίς να συρθούμε σε εκλογές. Έχω ήδη επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αύριο θα τον επισκεφθώ, αμέσως μετά δηλαδή την ψήφο εμπιστοσύνης, για να τον ενημερώσω για τις προθέσεις μου να προχωρήσω σε διαβουλεύσεις με τα κόμματα, με όλα τα κόμματα για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης ευρύτατης συνεργασίας.